εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Πλάτωνος Απολογία Σοκράτους Σε μετάφραση Ηλέκτρας Ανδρεάδη Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς Μη διαμαρτύρεστε άνδρες Αθηναίοι Κάντε ό,τι σας παρακάλεσα Μη διαμαρτύρεστε για ό,τι λέω αλλά ακούτε. Γιατί πιστεύω ότι ακούγοντάς με θα ωφεληθείτε. Για αυτά τα άλλα που πρόκειται να σας πω θα βάλετε ίσως τις φωνές, αλλά να μην το κάνετε. Να ξέρετε καλά όμως ότι αν με θανατώσετε και είμαι πράγματι αυτός που λέω εγώ, δεν θα με βλάψετε τόσο όσο θα βλάψετε τους εαυτούς σας. Γιατί εμένα σε τίποτα δεν θα μπορούσαν να με βλάψουν το μέλι τους ούτε ο άνητος. Δεν θα είχαν τη δυνατότητα. Γιατί πιστεύω ότι δεν γίνεται ο χειρότερος άνθρωπος να βλάψει έναν καλύτερο. Θα μπορούσε βέβαια να με σκοτώσει ίσως ή να με εξορίσει ή και να μου στερήσει τα πολιτικά μου δικαιώματα. Αυτά τα πράγματα ίσως αυτός ή και κάποιος άλλος να τα θεωρεί μεγάλα κακά. Όχι όμως εγώ. Θεωρώ πολύ χειρότερο να κάνει κανείς ό,τι κάνει αυτός τώρα, προσπαθώντας να σκοτώσει άδικα έναν άνθρωπο. Τώρα λοιπόν, άνδρες Αθηναίοι, δεν απολογούμε καθόλου για χάρη του εαυτού μου, όπως θα νόμιζε κανείς, αλλά για χάρη σας. Για να μην αμαρτήσετε καταδικάζοντάς με προς το Θεό, περιφρονώντας αυτό που σας έδωσε. Γιατί αν με σκοτώσετε, άλλον σαν και εμένα δεν θα βρείτε. Για να το πω απλά, αλλά και αστεία, που να τον έχει ορίσει ο Θεός να βρίσκεται κοντά στην πόλη, η οποία λόγω μεγέθους μοιάζει νοθρό μεγάλο άλογο ράτσας και χρειάζεται αλογόμηχα να την ξυπνάει. Νομίζω ότι σαν τέτοια με έχει βάλει στην πόλη ο Θεός να μην σταματώ όλη τη μέρα να σας ξυπνώ, να σας πείθω και τον καθένα χωριστά να επικρίνω τριγυρίζοντας παντού. Δεν θα βρεθεί λοιπόν εύκολα άλλος τέτοιος για σας άνδρες και αν με πιστεύετε πρέπει να με αθωώσετε. Ίσως όμως να βαρεθείτε γρήγορα, όπως όσοι ξυπνάνε ενισταγμένοι και έχοντας πιστεί από τον άνητο, με ένα χτύπημα να με σκοτώσετε εύκολα. Και έπειτα θα περάσετε την υπόλοιπη ζωή σας κοιμόμενοι, αν δεν σας φροντίσει ο Θεός και δεν σας στείλει κάποιον άλλον. Το ότι πράγματι εγώ είμαι εκείνος που έδωσε ο Θεός στην πόλη, γι' αυτό το σκοπό, μπορείτε να το καταλάβετε εύκολα. Γιατί δεν φαίνεται ανθρώπινο να έχω παραμιλήσει όλες τις υποθέσεις μου και να ανέχομαι να είναι τόσα χρόνια παραμελημένη δική μου για να φροντίζω εσάς. Πλησιάζοντας τον καθένα χωριστά σαν να ήμουν πατέρα σας ή μεγαλύτερος αδερφός σας για να σας πείθω να ασχοληθείτε με την αρετή. Αν βέβαια είχα κάποιο όφελο από αυτό και σας παρακινούσα να το κάνετε παίρνοντα αμοιβή θα είχα κάποιο λόγο να το κάνω. Τώρα όμω βλέπετε οι ίδιοι ότι οι κατήγοροι, ενώ για όλα τα άλλα τόσο ανέσκυντα με κατηγορούν, γι' αυτό δεν τόλμησαν να με κατηγορήσουν και να βρουν κάποιον μάρτυρα πως εγώ είτε πήρα ποτέ αμοιβή είτε ζήτησα. Και αυτό γιατί, όπως νομίζω, διαθέτω έναν αρκετά αξιόπιστο μάρτυρα. Τη φτώχεια μου. Ίσως λοιπόν να σας φαίνεται παράξενο που ενώ τριγυρνώντας ανάμεσά σας σας συμβουλεύω ιδιαιτέρως και μιλώ για πολλά πράγματα δημόσια, δεν τολμώ να ανεβώ στο βήμα και μιλώντας το πλήθος να συμβουλεύσω την πόλη. Ετί αυτού του πράγματος είναι εκείνο που πολλές φορές ήδη και σε πολλά μέρη με έχετε ακούσει να λέω ότι υπάρχει μέσα μου κάτι θεϊκό και δαιμόνιο. Μια φωνή. Αυτό που έγραψε και στην καταγγελία του διακομωδώντας το ο μέλητος. Σε μένα λοιπόν αυτό άρχισε να υπάρχει από τότε που ήμουν παιδί. Είναι μια φωνή που ακούω, η οποία όποτε την ακούω, πάντοτε με αποτρέπει από κάτι που πρόκειται να κάνω και ποτέ δεν με προτρέπει σε τίποτα. Αυτή είναι που με εμποδίζει να ασχοληθώ με την πολιτική, και μου φαίνεται ότι κάνει πάρα πολύ καλά που με εμποδίζει. Γιατί να το ξέρετε καλά, άνδρες Αθηναίοι, αν εγώ από παλιά είχα επιχειρήσει να ασχοληθώ με την πολιτική, από παλιά θα είχα αφανιστεί και ούτε εσά θα είχα ωφελήσει σε τίποτα, ούτε τον εαυτό μου. Και μη μου θυμώνετε που λέω την αλήθεια. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να διασωθεί είτε από εσά είτε από οποιοδήποτε άλλο πλήθος, όταν εναντιώνεται με ειλικρίνεια και εμποδίζει να γίνονται στην πόλη πολλά άδικα πράγματα και παράνομα. Αλλά είναι αναγκαίο εκείνος που πράγματι μάχεται για το δίκαιο, αν πρέπει να διασωθεί για λίγο χρονικό διάστημα, να παραμείνει ιδιώτης και να μην συμμετέχει στη δημόσια ζωή. Και μεγάλες αποδείξεις θα σας δώσω γι' αυτό όχι λόγια, αλλά εκείνα που εσείς εκτιμάτε περισσότερο, έργα. Ακούστε λοιπόν αυτά που μου συνέβησαν για να δείτε ότι δεν υποχωρώ σε τίποτα που να είναι αντίθετο στο δίκαιο από το φόβο του θανάτου και ότι μην υποχωρώντα θα χανόμουν πολύ σύντομα. Θα σας μιλήσω με λόγια κοινά και με τη γλώσσα των δικαστηρίων, αλλά θα σας πω την αλήθεια. Εγώ λοιπόν άνδρας Αθηναίοι δεν κατέλαβα ποτέ κανένα άλλο αξίωμα στην πόλη. Διετέλεσα όμως κάποτε βουλευτής και έτυχε να πριτανεύει η δική μας η φιλή, η αντιοχής. Τότε που εσείς τους δέκα στρατηγούς που δεν μάζεψαν τους λαβαγούς μετά την αυμαχία θέλατε να τους δικάσετε όλους μαζί παράνομα όπως αργότερα το καταλάβατε όλοι σας. Τότε μόνος από όλου τους πριτάνεις σας εναντιώθηκαν. Υποστηρίζοντα ότι δεν πρέπει να κάνετε τίποτα αντίθετο προ του νόμου και ψήφισα ενάντια στη θέλησή σα. Και ενώ ήταν έτοιμοι οι ρήτορε να με καταγγείλουν και να βάλουν να με συλλάβουν και εσείς του παροτρύνατε με φωνέ, έκρινα ότι είναι προτιμότερο να διακινδυνεύσω, όντα με την πλευρά του νόμου και του δικαίου, παρά να είμαι με το μέρο το δικό σα που δεν σκεφτόσαστε δίκαια. Από φόβο μήπω φυλακιστώ ή θανατωθώ. Και αυτά συνέβαιναν ενώ ακόμα υπήρχε δημοκρατία στην πόλη. Αλλά και όταν έγινε ολιγαρχία, οι τριάκοντα πάλι, αφού με κάλεσαν μαζί με τους άλλους τέσσερις στη Θόλο, μας διάταξαν να πάμε να φέρουμε από τη Σαλαμίνα το Λέοντα το Σαλαμίνιο για να το σκοτώσουν. Πετοίε διαταγές έδιναν συχνά και σε πολλούς άλλους, επειδή ήθελαν να εμπλέξουν στα εγκλήματά τους όσο το δυνατόν περισσότερους. Τότε λοιπόν εγώ όχι με τα λόγια, αλλά έμπρακτα, απέδειξα πάλι ότι εμένα, για να μιλήσω πιο καθαρά, δεν με ενδιαφέρει διόλου ο θάνατος. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να μην διαπράξω κάτι άδικο και ανώσιο. Γιατί εμένα εκείνο το καθεστώς, παρά την ισχύ του, δεν με φόβησε τόσο ώστε να αναγκαστώ να κάνω κάτι άδικο. Αλλά αφού βγήκαμε από τη Θόλο, ενώ οι τέσσερις πήγαν στη Σαλαμίνα και έφεραν τον Λέοντα, εγώ έφυγα και πήγα στο σπίτι μου. Κι ίσως να είχα πεθάνει για αυτή μου την πράξη, αν δεν είχε καταληθεί σύντομα η εξουσία τους. Γι' αυτά μπορούν να σας μιλήσουν πολλοί μάρτυρες. εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Πλάτωνος Απολογία Σοκράτους Σε μετάφραση Ηλέκτρας Ανδρεάδη Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς